Λοιπόν, εμείς σαν τμήμα προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκαμε σήμερα στα Βίλια για το βασικό λόγο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο εδώ στην περιοχή, οι οποίοι όταν εμφανίστηκαν δέχτηκαν μια άθλια ρατσιστική επίθεση από ακροδεξιά στοιχεία της περιοχής. Μπαίνοντας μέσα, αντικρίζοντας μικρά παιδιά, αντικρίζοντας οικογένειες, είναι πραγματικά να χάνεις το μυαλό σου πώς μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται όλα αυτά. Πώς μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η ανθρωπιά είναι να αποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους στον τόπο τους, ανθρωπιά είναι να τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο για το συμφέρον των προσφύγων, αλλά και για το ίδιο το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε μαζί μας, μας συνόδευε ο βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός, ο κύριος Μπαντάς, και ταυτόχρονα συζητήσαμε μαζί τα διάφορα προβλήματά τους. Τα προβλήματά τους είναι πολλά. Τα προβλήματά τους είναι τα γενικότερα προβλήματα που έχουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Είναι οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στο άσυλο, είναι η έλλειψη ελληνικής γλώσσας, άρα λοιπόν η μη δυνατότητα ένταξής τους εύκολα στην ελληνική κοινωνία, είναι η έλλειψη δουλειάς, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαγγέλματα, είναι ειδικευμένοι σε διάφορες. Άλλος είναι υδραυλικός, άλλος είναι ηλεκτρολόγος, άλλος είναι μπαρίστας, άλλος είναι επιστήμονας. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει και προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον εμείς θέλουμε να κινηθούμε. Θέλουμε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και ελληνικά να μάθουν, να δούμε με ποιες ενέργειες μπορούμε να κάνουμε γρηγορότερα και πριν μπουν σε κάποια επίσημη δομή ελληνομάθειας, πώς μπορούμε μέσω εθελοντών να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα και σε μια συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, υπουργεία, οργανισμούς, να βοηθήσουμε ώστε οι άνθρωποι να ενταχθούν με τον καλύτερο τρόπο στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την οποιαδήποτε βοήθεια θέλουμε να τους δώσουμε και θα τους δώσουμε, θέλουμε να είναι γνωστό ότι θα αποτελέσουμε μαζί με φίλους, συντρόφους, αλληλέγγυους πολίτες, θα είμαστε ασπίδα σε κάθε ρατσιστική και ξενοφοβική επίθεση που αυτοί οι άνθρωποι θα δεχτούν.